Όλες οι ενεργειακές εξελίξεις, οι καινοτομίες αλλά και οι προοπτικές, καθώς και ο κομβικός ρόλος της Κρήτης στα ενεργειακά και γεωστρατηγικά δεδομένα, βρέθηκαν στο επίκεντρο του 5ου Παγκρήτου Ενεργειακού Συνεδρίου στη Χερσόνησο, στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και πολιτικοί. Η Κρήτη, μόνο και μόνο από τη γεωπολιτική θέση που κατέχει γεωγραφικά και από τις δυνατότητες που παρουσιάζεται, ειδικά με τη διασύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα, είναι το μέλλον. Και ήδη στην Ελλάδα προχωράνε μεγάλα έργα. Ο άμεσος στόχος είναι η μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, του αποτυπώματος του άνθρακα. Και αυτά πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα, γιατί όπως βλέπουμε συνέχεια η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη προχωράει με ταχύς ρυθμούς και πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε αυτή η άνοδος να μειωθεί. Προσέλκυση πράσινων επενδύσεων και σεβασμό στον πολίτη και στο περιβάλλον. Οι προκλήσεις είναι να πάμε σε όλη αυτή την ενεργειακή μετάβαση ομαλά, με όσο το χαμηλότερο κόστος, με τη συμμετοχή περισσότερων τεχνολογιών προς όφελος του πολίτη, να έρθουν επενδυτές και να ενισχυθούν οι διασυνδέσεις και η χώρα να γίνει ένας ενεργειακός κόμβος, γιατί είναι και η γεωγραφική της θέση πολύ σημαντική, με προσήλωση επενδύσεων και όλα αυτά να έχουν ένα όφελος προς τον καταναλωτή, να μπορεί να τα δει ο πολίτης και στην καθημερινότητά του και στους λογαριασμούς που πληρώνει. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες για μια πράσινη Κρήτη και μια πιο πράσινη Ελλάδα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενεργειακή μετάβαση που συντελείται με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη για τις κοινωνίες καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Στη διαδικασία απανθρακοποίησης καθώς και σε σημαντικές επενδύσεις σε νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναφέρθηκε Διευθύντρια Ρυθμιστικών Θεμάτων της ΔΕΗ, Ευαγγελία Γκότζου. Έχει μπει σε μια διαδικασία απανθρακοποίησης. Μέχρι το 2030 πρόκειται να κλείσει όλες τις λιγνητικές της μονάδες. Ουσιαστικά μέχρι το 2023 θα γίνει, εκτός από την Πτολεμαϊδα 5, διότι η Ελλάδα είναι, είναι η πέμπτη χώρα στην Ευρώπη όπου εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα και έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία ώστε να μειωθούν τα CO2 emissions και υπέρ της κλιματικής αλλαγής και του πολίτη. Αυτή τη στιγμή η εξάρτησή μας από τις ανανεώσιμες είναι στο 18%, θα πρέπει να φτάσουμε άνω του 32%, να υπάρχει ενεργειακή αποδοτικότητα πάνω από το 40%. Η Ελλάδα παγίως υποστηρίζει ότι όλες οι βιομηχανίες που εμπλέκονται στη διαδικασία απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης που τους αναλογεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Στα νέα συστήματα για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης, καθώς και σε τεχνολογίες που μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο καθηγητής Σπύρος Αλεξόπουλος. Κοιτάζουμε πώς θα συνδυάσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για παράδειγμα φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικές συγκεντρωτικές τεχνολογίες, για παραγωγή με αποθήκευση θερμότητας, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ψύξη και θέρμανση, μαζί με ατμοελεκτρικό κύκλο, δηλαδή συμβατικούς κύκλους οι οποίοι ήδη υπάρχουν στα νησιά και στην Κύπρο, υπάρχουν και στην Κρήτη και σε νησιά του Αιγαίου. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασε διεξοδικά τις δράσεις του Υπουργείου προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αναβάθμισης του τομέα των μεταφορών. Κεντρικοί πυλώνες είναι η προώθηση της μικροκινητικότητας και η εκπόνηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, οι ευφυείς μεταφορές και τα εναλλακτικά καύσιμα με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση.